Καλησπέρα. Καλώς ήτανε. Τι κάνετε. Πώς σε λένε. Γιώργο. Σε έχουμε ξαναδεί. Όχι. Κάτι μου θυμίζεις εμένα, Γιώργο. Ναι. Από ποια περιοχή έρχεσαι. Από την Πάτρα και συγκεκριμένα από την Αγιά. Α, μάλιστα. Μ' αρέσει το χέρι που πάει κάπως έτσι. Πλάκια. Το ταλέντο σου. Ραπ. Πόσο καιρό είσαι ράπερ. Ένα χρόνο. Ράπερ γίνεσαι ή γεννιέσαι. Γεννιέσαι. Μεγάλη συζήτηση. Ωραίο. Δηλαδή τι σημαίνει να είσαι ράπερ. Σημαίνει να, άμα δεν μπορείς να μιλήσεις, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο, να, υπάρχουν βασικά πολλοί τρόποι να μιλάς. Για παράδειγμα, άντως δεν μπορεί να μιλήσει με έναν τρόπο, θα βρει να μιλάει, ξέρω εγώ, με το ποδόσφαιρο. Έτσι κι εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω με έναν τρόπο και μίλησα με το ραπ. Άρχισες να εκφράζεσαι όταν βρήκες το ραπ. Ε. Μάλιστα. Μου άρεσε πολύ αυτό που μου πες για τη φιλοσοφία του ραπ, ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης για αυτούς που δεν μπορούν να εκφραστούν αλλιώς. Ωραίο. Για να σε δούμε, να σε ακούσουμε. Μουσική. Ωραίος. Καλή επιτυχία. Είναι Αγιώτης. Τι μαύρος, τι λευκός, τι άσπρος, τι κοντός. Για μένα θα είσαι πάντα ένας αδερφός. Γιατί σου είναι ένα στόμα όπως και οι παπαγάλοι. Πάντα αυτοί θα λένε ό,τι λένε και οι άλλοι. Λοιπόν, όταν ήμουνα εγώ μικρό παιδί, είχα ένα φίλο που εγώ του είχα σταθεί. Τα παιδιά δεν το χωνεύανε και το κλέβανε. Και πάντα πολύ σκληρά τον κορυδεύανε. Επειδή ήταν πιο χοντρός και πιο κοντός, αλλά στην καρδιά ήταν διαφορετικός. Τα παιδιά το χτυπάγανε, τον κορυδεύανε. Και όταν πήγαινε σπίτι οι γονείς του κλέγανε. Το ρωτούσαν και μου που χτύπησες πάλι. Το μόνο που έκανε ο μικρός κούναγε κεφάλι. Μέχρι μια μέρα που τα παιδιά πήρα το θάρρος, το χτυπήσαν στο κεφάλι. Στο κεφάλι και το πήρε ο χάρος. Που είσαι αδερφούλη, που έχεις χαθεί. Μάλλον κάπου στα σύννεφα είσαι κι εσύ. Άμα είχες μιλήσει τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Δεν θα είχε συμβεί. Που είσαι αδερφούλη, που έχεις χαθεί. Μάλλον κάπου στα σύννεφα είσαι κι εσύ. Άμα είχες μιλήσει τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Δεν θα είχε συμβεί. Δεν θα είχε συμβεί. Ήσουν ήρεμο παιδί και δεν ήθελες πολλά. Ήθελες δυο φιλάρα για να έχεις να περνάς καλά. Ήθελες μια κοπελιά να σε στηρίζει, να σε σέβεται. Κι όχι αυτή για σένα να ντρέπεται. Ήθελες μόνο να σ' αγαπάνε. Κι όχι αυτοί οι βλάκες εσένα να βαράνε. Ήθελες μόνο καθαρά να σε κοιτάνε. Κι όχι με τη φάτσα τη δική σου να γελάνε. Μερικές φορές οι βλάκες δεν ξέρουνε που πάνε. Δεν ξέρουνε τι κάνουνε και γιατί βαράνε. Νομίζουνε πως είναι απλό αυτοί να κοπανάνε. Δεν ξέρουν τι συνέπειες και γι' αυτό γελάνε. Δεν ξέρουνε τον πόνο αλλά αυτοί πονάνε. Χειρότερα έχουν περάσει και γι' αυτό ξεσπάνε. Δεν είναι λύση αυτή, ξεσπάστηκα παλού. Όχι σε μικρά παιδιά που δεν έχουν το νου. Ευχαριστώ. Κάτσε, μωρέ, κάτσε. Κάτσε να έρθω να σε κάνω μια αγκαλιά, να σου δώσω ένα φιλί. Γιατί είσαι πολύ γλυκό παιδί. Ευχαριστώ. Πολύ τρυφερό παιδί. Και μ' αρέσει... Μ' αρέσει που έχεις κάτσει, έχεις κάνει δουλειά, έχεις την ευαισθησία να φτιάξεις ένα τραγούδι που να απευθύνεται στα άλλα παιδιά. Γιατί του τσαρακώνεις το προφίλ. Είναι μάγκας ράπερ. Τι γλυκό παιδάκι και τέτοια δουλειές. Είναι τρυφερό. Αγόρι, ωραία καρδιά, ωραίο παιδί. Μπράβο. Πώς σου ήρθε και έγραψε ένα τέτοιο τραγούδι. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που συναντάτε συνέχεια. Είναι ένα θέμα που υπάρχει γενικά και το συναντάει ο κάθε άνθρωπος, ξέρω εγώ. Στο σχολείο. Όχι μόνο στο σχολείο, bullying, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και κάτι στην καθημερινότητα. Bullying, εμένα μου κάνουν bullying εδώ. Το ξέρει το κοινό από πέρσι, όταν εγώ λέω εντάξει, όχι. Ναι. Με εκβιάζουν συναισθηματικά να μ' αρέσει κάτι που δεν μ' αρέσει. Αυτό το γι' αυτό bullying, ήρθα εδώ είναι. Να μιλήσω. Ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, ότι παρόλο που μου άρεσε πάρα πολύ το μήνυμα, το ότι ασχολείσαι, το ότι είσαι ένα παιδί με ανησυχίες, είσαι μες στην εποχή, θες να δώσεις το στίγμα σου, θες να στείλεις το μήνυμά σου, καλλιτεχνικά, αυτό ήταν ατελές. Δηλαδή, φινάλε δεν έκανες, εξάρσεις δεν είχε, έχεις βρει τον τρόπο να την εκφράζεις, το κάνεις ωραία, να το δουλέψεις περισσότερο. Ναι. Να βρεις τρόπους που θα σε κάνουν ξεχωριστό. Και εκεί
μετά θα είσαι πολύ ωραίος ράπερ. Γιώργο, το τραγούδι αυτό το έγραψες εσύ. Ναι. Έχεις κανάλι στο YouTube. Ναι. Πώς το λένε το κανάλι στο YouTube? Αγιώτης Official. Μπράβο. Μου άρεσαν πολύ οι ρήμες σου. Μου άρεσε που ασχολήθηκες με ένα κοινωνικό φαινόμενο, προσπαθώντας να περάσεις κάποιο μήνυμα. Αλλά είσαι ακόμα αρκετά μικρός. Έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Θα ξοδέψεις χιλιάδες ώρες πάνω στην τέχνη που αγαπάς. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι σε λίγα χρόνια από τώρα θα τα ακούμε ούτως ή άλλως τα τραγούδια σου. Ευχαριστώ. Εγώ, Γιώργο, εύχομαι αυτό που είπε ο Σάκης να γίνει πραγματικότητα. Τα τραγούδια σου σε δύο χρόνια να τα ακούμε. Αυτό που είδα είχε ελλείψεις. Εσύ έχεις δυνατότητες. Αν δουλέψεις και ξεχωρίσεις την ταυτότητά σου μέσα σε αυτό, είμαι σίγουρη ότι θα φτάσεις σε αυτό που είπε ο Σάκης. Αυτή τη στιγμή για μένα όμως είναι όχι. Ευχαριστώ. Γιώργο. Ήρθες εδώ και έφτιαξες ένα τραγούδι. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι εμένα η ραπ δεν μου αρέσει. Να ξεκινήσω από αυτό. Να. Συγγνώμη που το λέω. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Δεν μου αρέσει. Να ολοκληρώσω. Ναι. Ήρθες εδώ και είπες ένα τραγούδι για το bullying. Για το bullying το οποίο γίνεται στο σχολείο. Ναι. Και το οποίο το έχουμε λίγο σαν λεξούλα και δεν το έχουμε αναλύσει ποτέ. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν γονείς οι οποίοι ντρέπονται επειδή το παιδί τους είναι πολύ χοντρό ή επειδή το παιδί τους είναι γκέι, επειδή το αγόρι τους είναι θηλυπρεπές ή επειδή το κορίτσι τους είναι πιο ανδροπρεπές. Ντρέπονται δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο. Και ήθελα να ξέρω, οι γονείς των μπούλιδων, οι γονείς αυτών των παιδιών που ασκούνε μπούλινγκ στα αδύναμα παιδιά, δεν ντρέπονται? Γιατί θα έπρεπε να ντρέπονται. Φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο και δεν ασχολείσαι με το πώς θα το στείλεις στο σχολείο. Δεν θα του πεις ότι αγόρι μου ή κορίτσι μου, δεν θα προσβάλλεις ποτέ και δεν θα θίξεις ποτέ και δεν θα κάνεις ποτέ κακό σε ένα παιδί επειδή σου φαίνεται διαφορετικό, πιο αδύναμο ή δεν ξέρω τι. Θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί οι γονείς και θα έπρεπε να ακούσουν αυτό το τραγούδι και θα έπρεπε να ασχοληθούν με τα παιδιά τους και θα έπρεπε να πούν στα παιδιά τους ότι τα άλλα τα παιδιά στο σχολείο οφείλουν να τα σέβονται. Έχω ακούσει κάτι ανοησίες του στήλου ότι αυτό το παιδί έχει δύο άντρες για γονείς ή δύο γυναίκες για γονείς και εντάξει, θα περάσει πολύ δύσκολο στο σχολείο. Και άρα ποια είναι η λύση, να μην το στείλουμε στο σχολείο? Η λύση είναι οι γονείς των άλλων παιδιών να πιάσουν τα παιδιά τους και να τους πούν το μικρό Γιαννάκι ή τη μικρή Κατερίνα δεν θα τους ενοχλήσεις ποτέ επειδή σου φαίνεται περίεργο που έχει δύο παπάδες ή δύο μαμάδες. Είμαι φορτισμένος γιατί θεωρώ ότι είναι μια μάστιγα αυτή της κοινωνίας. Έχουν γίνει δολοφονίες και τις βαφτίζουμε αυτοκτονίες, έχουν γίνει αυτοκτονίες και τις κρύβουμε και λέμε που κάπου γλίστρησε. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα παιδί διαφορετικό που ωστόσο δεν είχα υποστεί bullying. Είχα μια πολύ δυνατή προσωπικότητα και δεν μπόρεσε να μου ασκήσει κάποιος bullying. Ωστόσο, υπάρχουν παιδιά που έχουν περάσει αυτή την κατάσταση και εξακολουθούν να την περνάνε. Το τραγούδι αυτό που έγραψες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλει να ακουστεί, να το ακούσουν οι γονείς αυτών των παιδιών που ασκούν bullying. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπράβο, Γιώργο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους.
Και για όσους δεν καταλάβατε, τον Γιώργο θα τον ξαναδούμε πάλι στα ημιτελικά του Ελλάδα έχει ταλέντο. Ευχαριστώ.